Περήφανα, περήφανα θα σας παρουσιάσουμε αυτά τα παϊδάκια, προβατίνες, Παναγία μου, η μύτη μου. Παναγία μου, τι έχω πάθει εδώ με αυτόν τον τύπο που μου έχετε φέρει. Δείτε εδώ αριστούργημα, μακάρι να μπορούσατε να μυρίσετε. Δεν θα πω να φάτε γιατί δεν έχω φάει ακόμα. Δεν έχω φάει ακόμα. Εκεί μου τα φτιάχνει, τα στείνει. Ωραία, τα άδατε, τα άδατε. Βάλε τώρα. Ας βάλω ένα πιατό. Βάλε ένα πιατάκι να δοκιμάσουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε για να φτιάξουμε, παιδιά, αυτά τα παϊδάκια. Όπου τρέχουν τα σάλια μου. Παϊδάκια προβατίνας σε κρούστα μυρωδικών. Δηλαδή, τη βλέπετε την κρούστα από πάνω, το βλέπετε πώς είναι το παϊδάκι, καλέ. Στο φούρνο σας θα γίνει, ούτε κάρβουνα, ούτε χαζά. Τσακ, παμ, παμ, κιούτ. Και θα έχετε αυτό το πιάτο, αυτή την πιατέλα να βγάλετε στο τραπέζι το Κυριακάτικο αύριο, να μυρίσει όλο το σπίτι προβατίνα. Ρε, λαδάρα, ρε, μόνο εδώ αυτά. Μόνο εδώ αυτά. Ναι, αλλά δεν το έχουμε κάνει τσικνοπέμπτη. Είναι λίγο πιο. Δεν μπορούμε να το φάμε με τα παιδιά μας δύο φορές την εβδομάδα. Εδώ δεν είναι. Είναι κάτι πάρα πολύ νόστιμο και δεν είναι ανάγκη να το δίνουμε κατεύθυνση παραδοσιακή ελληνική. Μόνο 15 Αυγουστό και τσικνοπέμπτη. Εντάξει, μπορούν να φάνε και στην Ιταλία, αν θέλουν προβατίνα. Μπορούμε να μιλήσουμε τώρα για τη δική μας την προβατίνα εδώ. Την ντόπια, την καλή. Τη signed by nature. Τη signed by nature. Δηλαδή ότι ξέρεις τι έχει φάει το πρόβατο, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί μετά αυτό το τρως και εσύ. Αυτό δεν είναι όλη ουσία. Θα συζητήσουμε μετά για αυτό το πρόγραμμα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρετε για τι πρόγραμμα μιλάμε. Πάμε να δούμε όμως πώς θα φτιάξετε αυτή την υπέροχη συνταγή. Δείτε εδώ τι ωραίο πιατάκι μου έκανε. Απ' όλα μου βάλε. Απ' όλα μου βάλε το αγόρι μου. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Α, θες και μαχαιροπύρουνο. Ε, τι θα το. Είπε με τα χέρια το τρώω το παϊδάκι. Δεν θα σου πω ψέματα. Κανονικά. Αλλά τώρα τηλεοπτικά λέω να μην με δείτε όσο σε αυτή την κατάσταση. Εσύ θα τρως, εγώ θα διαβάσω την καρτέλα. Πάμε. Λοιπόν, για να κάνουμε αυτά τα παϊδάκια προβατίνας με κρούστα μυρωδικών, θα χρειαστούμε για 4 άτομα 16 παϊδάκια προβατίνας. Θα μπορούσαμε να έχουμε και ολόκληρο το καρέ αν θέλαμε ή να πούμε στο χασάπι μας να τα ξεχωρίσει. Μισή κούπα μουστάρδα Dijon, 3 κουταλιές σούπας μέλι, 1 κουταλιά της σούπας δέντρο λίβανο ψήλο κομμένο, 1 κούπα φρυγανιά, 2 σκελίδες σκόρδο, 4 κουταλιές σούπας μαϊντανό ψήλο κομμένο, 2 κουταλάκια του γλυκού αλάτι, 3 και μετά τα λαχανικά μας που είναι για το πιάτο που θα θέλουμε, 3 καρότα, μισό κιλό πατάτες baby προτείνω, 2 κρεμμύδια, 2 κόκκινες πιπεριές, 1 μικρό μπρόκολο κεφάλι, 2 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο, λίγο ξύδι μπαλσάμικο, 1 κουταλιά της σούπας, 2 κοτσάνια δεντρολίβανο και μετά για το συνοδευτικό θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια γιαούρτι με λίγο ξύσμα από ένα λεμόνι και 1 κουταλιά της σούπας μαϊντανό. Λοιπόν, ξεκινάμε ή όχι. Παναγίτσα μου. Λοιπόν, τι προβατίνα είναι αυτή, τι έχεις κάνει. Ξεκινάω λέγοντας ότι δεν θα σας δείξω τη συνταγή που είναι για τη μαρινάρα με τη μουστάρδα. Η μουστάρδα, η Dijon, να ξέρετε, είναι λίγο καυτερή. Αν δεν τρώτε καυτερά φαγητά, μπορείτε να πάρετε την απλή την μουστάρδα και να την αναμίξετε με το μέλι, με το αλάτι σας και με το ψιλοκομμένο δεντρολίβανο. Συγγνώμη να ρωτήσω. Έλα μου. Αυτή την κρούστα σοκ, ναι, που έχει από πάνω, μπορούμε να τη βάλουμε και σε άλλα κρέατα, αν δεν έχω προβατίνα τώρα. Αυτή η κρούστα μπορεί να μπει σε ό,τι κάνεις. Παναγία. Αντί να βάλεις αλεύρι, μπορείς να βάλεις αυτό εδώ. Καλά, και αυτό εντάξει, εδώ σοκ. Δεν το αγόρασα, το έκανα μόνος μου. Θυμάσαι που κάναμε μια σπαγκέτι με πανγκρατάτο τις προάλλες. Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι μια λίγο διαφορετική συνταγή. Mm. Πήρα το φρέσκο εγώ ψωμί, ναι, το έτριψα στον τρίφτη και το έβαλα στο φούρνο. Γι' αυτό το λόγο δεν έχει γίνει φρυγανιά, γιατί όταν το έτριψα, ναι, ήταν ακόμα φρέσκο και είχε υγρασία, άρα γίνανε μεγάλα κομμάτια. Το βάλα στο φούρνο και το ανακάτευα σιγά σιγά να μην πάρει πάρα πολύ χρώμα, απλά να αφιδατωθεί. Ωραία. Τώρα λοιπόν εγώ έχω μια χοντρή φρυγανιά που πολλοί το ξέρουν σαν πάνκο. Εδώ, ωραία, λοιπόν, αυτό είναι πολύ ξερό. Μην το βλέπετε έτσι σαν αλεύρι, δηλαδή είναι, στην αφή του είναι ξερό. Ακούσετε, άμα ακούσετε εδώ πέρα, ακούστε. Κάνει στο μικρόφωνο. Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν ακούσατε τίποτα, αλλά δεν έχει σημασία. Εγώ προσπάθησα. Θα πάρουμε, ωραία, λοιπόν εδώ πέρα τη φρυγανιά. Θα βάλουμε μέσα το σκόρδο, το ψήλο κομμένο. Μπορείτε, εννοείται, αν θέλετε, να το περάσετε σε ένα μίξερ για να γίνει πιο λεπτό. Αλλά εγώ με το μαχαίρι μου τα κατάφερα λίγο. Θα βάλουμε μέσα και το δέντρο λίβανο. Θα βάλουμε και αλάτι και πιπέρι. Δεν βάζω πάρα πολύ γιατί έχω βάλει αλάτι και πιπέρι και στα παϊδάκια μου.
και τα ανακατεύουμε μαζί με το μαϊντανό που μόλις έκοψα. Όταν χρησιμοποιούμε μαϊντανό, θα ήταν πολύ ωραίο να το κόβουμε τελευταία στιγμή για να μην χάνει τα αρώματά του και να μην οξυδώνεται. Βάζουμε λοιπόν τώρα αυτό εδώ, τη φρυγανιά, σε ένα μεγάλο σκεύος για να μπορούμε να παίζουμε άνετα. Και κάτσα φορέσω ένα γαντάκι. Λοιπόν, όταν κάνουμε ένα πανάρισμα, συνήθως έχουμε ένα χέρι στεγνό, ένα λερωμένο. Mm. Γιατί μπαίνει το χέρι μας στο προϊόν, στην πρωτεΐνη που είναι υγρή, όπως το δεξί μου χέρι. Ωραία. Το βάζουμε εδώ πέρα μέσα. Η μουστάρδα θα κολλήσει, θα κάνει τη φρυγανιά να κολλήσει πάνω. Τώρα αυτό το χέρι δεν το ξαναχρησιμοποιώ, γιατί θα κολλήσει φρυγανιά πάνω και θα τα κάνω μαντάρα εδώ. Ωραία. Οπότε με το άλλο χέρι το στεγνό ρίχνω τη φρυγανιά. Και από τη στιγμή που η φρυγανιά δεν κολλάει στο χέρι μου, γιατί το χέρι μου είναι στεγνό, παίρνω λοιπόν αυτό εδώ και το βάζω μέσα στο τηγάνι που καίει. Αυτό ήταν όλο η συνταγή για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τρελαθώ. Να σε ρωτήσω κάτι, μπορώ να τα βάλω στο φούρνο άμα δεν θέλω τηγάνι? Άκου, μπορείς να το βάλεις στο φούρνο. Εγώ πάντα, όπως είχαμε ξαναπεί, όταν μαγειρεύεις κρέατα, θέλεις στην αρχή έντονη θερμοκρασία για να καραμελωθεί το κρέας. Ναι. Το κρέας έχει φυσικές ζάχαρες μέσα και όταν έρχεται σε επαφή με έντονη θερμοκρασία, αυτές οι ζάχαρες καραμελώνουν και του δίνουν το ωραίο το σκούρο το χρώμα που, που ξέρουμε όλοι όταν ψήνουμε ένα κρέας, αλλά του δίνουν επίσης και γεύση, ζάχαρη ίσον γεύση. Εγώ λοιπόν το ξεκινάω λίγο εδώ. Εσύ μπορείς να μην το ξεκινήσεις καθόλου εδώ και να το πας κατευθείαν στο φούρνο. Αλλά μπορώ να το ξεκινήσω. Α, μετά θα το βάλεις και εσύ στο φούρνο. Εγώ το βάζω πάντα στο φούρνο, γιατί εδώ θα είναι θερμοκρασία και θα είναι ομό μέσα. Εντάξει. Και να πω και στον κόσμο ότι εγώ το αρνί μου και την προβατίνα μου έχω μάθει στο εξωτερικό ότι πλέον δεν είναι ανάγκη να τα φοβόμαστε. Είναι πάρα πολύ καθαρά κρέατα. Έχει η Ελλάδα βγει από το μεσαίωνα εδώ και κάτι αιώνες. Οπότε μπορούμε να αισθανόμαστε άνετα, ασφαλείς με το κρέας στο οποίο δουλεύουμε. Άρα μπορούμε να το φάμε medium rare αν επιθυμούμε την προβατίνα μας και το αρνί μας. Εγώ, τι μυρωδιά είναι αυτή, παιδιά, το σκορδάκι αυτό, Παναγία μου. Τώρα θέλω να το πιάσω με το χέρι. Θέλει το παϊδάκι, θέλει χέρι, Το παϊδάκι θέλει αναγκαστικά χέρι, γιατί εδώ πέρα τώρα πάνω στο παϊδάκι έχεις αφήσει το καλύτερο, το λίπος. Έφαγες εσύ μόνο την καρδιά. Θα το φάω στο διάλειμμα. Μόνο την κόντρα έφαγες, είναι κρίμα. Μόνο την κόντρα, ναι, τι να κάνω. Θέλει τώρα, πώς θα γίνει. Και μέχρι τώρα να πάρουν λίγο χρώμα τα παϊδάκια μου εδώ, ώστε να τα βάλω στο φούρνο. Το έχεις κλείσει. Αυτό έκλεισε από μόνο του γιατί έβαλα το ταψί πάνω. Δεν έχω συνηθίσει να δουλεύω με μαγεμάτια. Δεν είναι τίποτα. Ναι. Η φρυγανιά τράβηξε το λάδι από το τηγάνι, αλλά όταν θα μπει στο φούρνο με την έντονη θερμοκρασία θα το ξανακάνει η λύση. Ναι. Αυτή η σος που έκανες, μου είπες πώς την έκανες. Αυτή η σος που έκανα είναι πάρα πολύ απλό. Ναι. Είναι γιαούρτι, το οποίο το χτύπησα λίγο για να αφρατέψει. Ναι. Όταν παίρνω το γιαούρτι, εγώ ποτέ δεν χύνω το νερό που έχει βγάλει πάνω. Το ξανανακατεύω ώστε να αφρατέψει. Και μετά λίγο ξύσμα λεμόνι από πάνω και μαϊντανό. Εγώ τώρα στο φούρνο έχω βάλει και τα λαχανικά μου. Τα λαχανικά μου τα οποία είναι έτοιμα. Εννοείται για τη συγκεκριμένη συνταγή δεν νομίζω ότι περιμένατε από μένα να σας πω τι λαχανικά θα βάλετε. Θα βάλετε ό,τι λαχανικά σας αρέσει να τρώτε. Τι θέλει και την πατατούλα του. Εγώ έβαλα πατάτα, αλλά όταν βάζουμε πατάτα σε αυτή τη συνταγή, επειδή έχει διαφορετικό χρόνο προετοιμασίας, θα πρέπει πρώτα να τη βράσουμε. Mm-hmm. Άρα εγώ έβαλα ένα κατσαρολάκι μικρό, έβρασα τις τρεις μου πατάτες, σιγά το πράγμα, για 10 λεπτάκια και μετά τις πρόσθεσα στο ταψί μαζί με τον μπρόκολο, γιατί και τον μπρόκολο μαγειρεύεται πολύ πιο γρήγορα. Τώρα λοιπόν που αυτά εδώ θέλουν άλλα 10 λεπτάκια, εγώ θα πάρω την προβατίνα μου από εδώ που έχει πάρει ωραίο χρώμα, θα τη βάλω από πάνω. Οπότε μετά θα πάνε στο φούρνο μαζί και θα τελειώσουν ταυτόχρονα. Είναι τόσο απλό. Καταπληκτικό. Καταπληκτική συνταγή.